την οξύτατη αντίδρασή του στις πρόσφατες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργου Ρωμανιά περί αντικατάστασης των ασφαλιστικών εισφορών με ένα νέο φόρο που θα επιβαρύνει τους ασφαλισμένους μέσω της φορολογίας εισοδήματος, εξέφρασαν μέλη του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια σημερινής παράστασης διαμαρτυρίας στο γραφείο της Διευθύντριας του ΙΚΑ Βόλου. Τα στελέχη του ΠΑΜΕ κατέθεσαν υπόμνημα χαρακτηρίζοντας κυβερνητικό λαγό τον κύριο Ρωμανιά, ενώ κατήγγειλαν ότι η νέα κυβέρνηση συνεχίζει το ξύλωμα του ασφαλιστικού με βάση τις επιταγές της ανταγωνιστικότητας και των μεγαλύτερων. Είναι και αυτό ενταγμένο στο γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στρατηγικής Ευρώπη 2020, που λέει ισοπαίδωση όλων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, ούτως ώστε οι εργοδότες να έχουν ανταγωνιστικότητες επιχειρήσεις τους μέσω της κυκλοφορίας που θα επέλθει από την κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών. Εκείνο όμως που πρέπει να δούμε είναι ότι με αυτή πλέον την σφαγή που ετοιμάζεται, τα ασφαλιστικά δικαιώματα και τα συντοξικά δικαιώματα των εργαζομένων πλέον πηγαίνουν στον Κιάδα. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ ζητούν την αποκατάσταση των αδικιών τις οποίες υφίστανται οι ασφαλισμένοι, κυρίως μετά το PSI του 2012 που κούρεψε 12 δισεκατομμύρια από τα αποθυματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Βεβαίως το υπόμνημά τους κατατέθηκε στη διευθύντρια μιας υπηρεσίας η οποία βρίσκεται υπό διάλυση, αδυνατώντας μέχρι πρότινος να καλύψει ακόμη και τις εκρηκτικές ανάγκες θέρμανσης στο τοπικό υποκατάστημα. Είναι γενικότερο το ζήτημα όλο αυτό της υποχρεωματοδότησης όλου του συστήματος υγείας. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και εμείς όχι απλά πιέζουμε, οργανώνουμε την πάλη μας για να, όχι να βελτιωθεί, να αλλάξει οριστικά μέσα από αυτό το πλαίσιο το οποίο σήμερα είναι ασφικτικό και αν θέλετε κιόλας. Υπάρχει μέσα η Διανοιακή Σύμβαση, την οποία σήμερα η νέα κυβέρνηση ζητάει την παράτασή της, αυτή ακριβώς η ρήτρα. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μείωση της χρηματοδότησης στη δημόσια υγεία, παιδεία και όλα αυτά.